Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Κόβουμε τις πολύχρωμες πιπεριές. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε καυτό ελαιόλαδο. Όταν ροδίσει, προσθέτουμε το κιμά και τσιγαρίζουμε καλά. Προσθέτουμε τις πολύχρωμες πιπεριές και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τη σάλτσα ντομάτας. Αλάτι. Πιπέρι. Καπνιστή πάπρικα. Μουστάρδα σε σκόνη ή κανονική. Ρίγανη, θυμάρι, μπούκοβο και τσιγαρίζουμε μέχρι ο κιμάς να χάσει τα υγρά του. Διαλύουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη σε λίγο χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε 2 κουταλιές αλεύρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε για 10 λεπτά. Ρίχνουμε το υπόλοιπο γάλα. Το σπορέλαιο και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το αλεύρι μέχρι να γίνει μία μαλακή ζύμη. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Την σκεπάζουμε με πετσέτα και αφήνουμε για 45 λεπτά. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς. Σε καλά λευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τη μισή ζύμη σε φύλλο. Την τοποθετούμε σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί. Στρώνουμε τον κρύο κιμά. Απλώνουμε τριμμένο κεφαλοτήρι. Κόβουμε τις άκρες που προεξέχουν. Διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα. Ανοίγουμε την υπόλοιπη ζύμη σε φύλλο. Το κόβουμε σε δίχτυ ή λωρίδες.
Με τη βοήθεια ενός πλάστη την τοποθετούμε επάνω από την πίτα. Αλείφουμε με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Ευχαριστούμε τον bahari.gr για τα μπαχαρικά της συνταγής. Καλή επιτυχία!